Κωνσταντίνε μου. Ένταση, ένταση και κάποια φτιάρια βγήκαν στο χθεσινό επεισόδιο. Κάποιο πολεμάει την αγαπημένη μα Νιχούντερ Γούμαν. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, ρε παιδιά. Αισθάνονται. Όλο το survivor Νιχούντερ είναι. Είναι πάνω τη, αισθάνονται ότι πουλάει. Πάμε να δούμε τι έχει στο χθεσινό επεισόδιο. Υπάρχει και αυτό το αντικείμενο το οποίο πραγματικά μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω και θα είναι κρυμμένο στο σημερινό παρκούρ. Όποιος παίκτης κάποιας ομάδας το βρει, μπορεί για την ομάδα του να το χρησιμοποιήσει σωστά και να κλέψει ένα έπαθλο από την αντίπαλη ομάδα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ άλλο. Εξηγούμε την πίστα και ο καθένας να μπω στο πρώτο ραν. Εγώ να μπω στο πρώτο ραν. Εγώ θέλω να παίξω. Εγώ θέλω να παίξω. Δεν ακούει κανείς το πώς και με τι διαδικασία θα λειτουργήσουμε πάνω στην πίστα. Κανείς. Πραγματικά, η ομάδα με αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει καταφέρει είναι να υπάρχει ανάμεσά μας αγάπη. Το οποίο εγώ αυτή τη στιγμή δεν το χρειάζομαι. Έχουμε γίνει ένα, πώς να το πω, ένα μαλθακό σύνολο το οποίο επικεντρωνόμαστε πιο πολύ να πηγαίνουμε στην καλύβα μας, να πεθαίνουμε της πείνας, αλλά να κρατάμε τους τόνους χαμηλά. Εμένα αυτό δεν με βοηθάει καθόλου. Εγώ τις δύο τελευταίες μέρες βιώνω την πείνα σε πολύ άσχημο βαθμό. Πραγματικά θα προτιμούσα να έπαιρνα τον πιο εκρηκτικό χαρακτήρα από την άλλη ομάδα, τον άνθρωπο που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα, και να τον εφέρω στην ομάδα μου για να δώσει μια σπίθα, μπας και αλλάξει κάτι. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο από όλους είναι η Κατερίνα. Το ότι στα περισσότερα παιχνίδια δεν δίνει ούτε καν το 30% της προσπάθειάς της για να πάρουμε τις νίκες. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε 11 άτομα και αναγκαζόμαστε να ταΐσουμε έναν άνθρωπο περισσότερο, στον οποίο ουσιαστικά αυτό το φαγητό είναι πολύτιμο για όλους μας. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι λέει 10 λέξεις, λέει όλους και όλες. Ναι. Έχετε, λέει 10 λέξεις, φεύγει. Μετά από λίγο τις λέει και σε όλους. Ναι, ναι, μας λέει σε κακός, βρωμάς. Μυρίζεις. Μυρίζεις, βρωμάς. Αντιπρόσωπος. Αντιπρόσωπος, αντιπρόσωπος. Με ζηλεύεις. Και με ζηλεύεις. Σίγουρα έχει στήσει μια στρατηγική, την οποία δεν την ενδιαφέρει κιόλας και να δώσει και πολλά μέσα στην ομάδα αγωνιστικά ή μέσα στην καλύβα, γιατί και στην καλύβα δεν κάνει κάτι. Οπότε θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι εξασφαλισμένη, απλά από τη δική μας πλευρά μέσα στην καλύβα είναι σαν να μην υπάρχει. Στο χαλάκι μας το βρήκα, ρε. Το βρήκε. Το βρήκα. Το βρήκα. Το βρήκα. Μπράβο. Μπράβο, ρε. Νιώθω τυχερός που το βρήκα εγώ. Ίσως το κρατήσω και περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να το χρησιμοποιήσω ή για μένα, να δω πώς θα είμαι με την ομάδα ή για την ομάδα μου όλη. Στρατηγικά ήταν σωστό ότι το έδειξα, γιατί το βρήκα μπροστά στα μάτια των άλλων. Τώρα δεν ήμουν μόνος μου και πάλι αν ήμουν μόνος μου πιστεύω θα το συζητούσα μόνο μένα με τον αρχηγό, τον Γιάννη. Φίδη, εσύ πώς το βλέπεις? Κάναμε καλή δουλειά. Το έχεις όμως την αναρρίχηση για να γλιτώσεις τον χρόνο, κατάλαβες? Εμένα δεν το και συζητάς. Να ανεβείς πάνω και να κάνεις όλο ναι, αυτό. Ναι. Και την ανεβείς σου, βάλε μένα. Ρε Συγγεωργία, ναι, έχω το λόγο μου, δεν έχω πρόβλημα με σένα. Να το συζητήσουμε, γιατί και εγώ όχι, είπαμε να μην πολλές το συζητήσουμε μια φορά, σε ναι, παρακαλώ. Ναι. Είπα μια φορά θα το πάρω πάνω μου. Μαρία, να τα συζητήσουμε. Δεν το έχω κάνει ποτέ, 2 εβδομάδες τώρα σχεδόν. Ξέρεις γιατί σου μιλάω? Γιατί έχεις δει στα ράντα προηγούμενα, ανέβηκα και πάνω, ήμουν η μόνη γυναίκα από την ομάδα που ανέβηκα. Πάνω στους στήλους πήγα πιο γρήγορα. Ναι, γιατί μη. Ναι, ναι, πάρ το πάνω. Γεωργία μου, πριν 2 ώρα ήμουν ο πρώτος που σου είπα θα παίξεις πρώτη. Ήμουν ο πρώτος που το είπα. Πάρ το πάνω. Μην επιμένεις. Ναι, πάνω μου θα το πάρω. Ωραία, τέλεια. Πάρ το. Το έχεις με το σκαρπάλωμα εκεί? Πιστεύω πως ναι. Πάμε για το επόμενο, πάμε για δεύτερο. Απλά το θέμα είναι να μην μετράμε τι κάνει ο καθένας. Ακριβώς. Μην μετράμε τι κάνει ο καθένας. Αυτό κοιτάζω, Νίνο. Κοιτάζω. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να βγάλω το ματσάρισμα. Τέλος, τώρα δεν ακούω τίποτα άλλο. Ωραίο, σωστό. Τώρα θα βγάλω το ματσάρισμα. Πάμε να νικήσουμε το άλλο. Η Γεωργία με βγαλέ έξω από τα ρούχα μου. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο. Θα ξαναπροσπαθήσω. Όχι όμως τώρα. Πολύ ένταση πάντως. Πάρα πολύ ένταση. Δηλαδή, είσαι ο αρχηγός, εντάξει, και θα κάνω τα ματσαρίσματα. Εγώ λέει αυτή τη φορά. Και πάνε όλοι και σου λέει. Αυτού, σιγά, τα ματσαρίσματα. Ήταν λίγο έξαλλο σε αλήθεια. Το πήρε λίγο παραπάνω. Δεν φοράει. Δεν μπορούσε. Βλέπετε τον πόλεμο που δέχεται όμως η Wonder Woman. Ακόμη και το λεξιλόγιο τη. Λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Του λέει φύγε βρωμά. Αυτό το λέει να ξέρετε. Δηλαδή πα κοντά τη και σου λέει φύγε βρωμά. Μήπως δεν ξέρει άλλη ελληνική λέξη για να το πει. Αυτά τα βασικά. Είσαι ψόγιο.
λέει. Έχει και προμά. Στου ανθρώπου που δεν συμπαθεί, σε όλου το λέει. Σε αυτού που δεν συμπαθεί, η αλήθεια είναι. Αλλά οι περισσότεροι δεν του συμπαθεί. Νομίζω ένα-δύο φίλου έχει στο παιχνίδι. Δεν έχει συμπαθεί. Τι πιστεύει, είναι η woman. Νομίζω ότι είναι απλά αυτό. Γι' αυτό την αγαπάει και πάρα πολύ ο κόσμο. Δηλαδή και στα social γίνεται χαμό. Δεν φιλτράρει, είναι ο εαυτό τη. Παντού να σου πω κάτι, φαντάζομαι. Θα μα πει εσύ τώρα που έχει περάσει από το survivor. Είναι δύσκολο να σου μυρίζει ο άλλο, να υδρώνει, να ξεϊδρώνει, να μην πλένεται και να τον έχει εκεί δίπλα σου. Έτσι. Είναι δύσκολο, αλλά είναι σε μια συνθήκη που είναι όλοι έτσι. Και επίσης, αυτό που έχει πολύ έντονη οσμή είναι όλο το περιβάλλον. Οπότε υπερκαλύπτεται η μη οσμή των ανθρώπων, γιατί όταν δεν τρως κιόλας δεν έχεις τοξίνες. Αλήθεια, παιδιά. Σας το λέω, είναι αλήθεια. Η καλύβα γύρω-γύρω και όλα τα φύτα κυβλάσεις και τα λοιπά μυρίζουν. Ακούστε, πώς είναι η βροχή, το χώμα όταν μυρίζει. Που ναι, ωραία. Στο πάρα πολύ έντονο. Εντάξει. Που δεν είναι ωραίο. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταδιακά χάνεις την όσβρησή σου. Ακριβώς, ότι το περιβάλλον μυρίζει πιο έντονο ακόμα και από τους ανθρώπους. Προσέξεις λίγο.